το συνέδριο το οποίο θα οργανώνουμε σήμερα και θα ήθελα να πω ότι αυτού του είδους οι συναντήσεις αποτελούν στοιχεία μιας δημιουργικής δραστηριότητας των σχολικών μονάδων που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι η καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος. Η δική μου θέση, για να το ξεκαθαρίσω την πρώτη στιγμή και όπως εδώ δείτε σε ένα PowerPoint το οποίο έχω προβάλλω, είναι ότι λοιπόν, η δική μου θέση είναι ότι ζούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει προσανατολισμό. Και επίσης ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι υπουργοκεντρικό και το οποίο δεν δίνει καμία απολύτως πίστη και εμπιστοσύνη στο σχολείο. Ενώ θα έπρεπε τη σχολική μονάδα να είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής ζωής με έναν σχετικό έλεγχο, εννοείται βέβαια, στην πραγματικότητα το σχολείο, ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως ύποπτος λάθος και πρέπει διαρκώς να ελέγχεται από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Επίσης, επειδή αναφερόμαστε συχνά σε συστημάτων εξωτερικού, στο εξωτερικό αυτά τα έχουν ξεπεράσει και τα έχουν αντιμετωπίσει. Σχολική μονάδα, ο σύλλογος, ο διευθυντής, είναι η καρδιά όλου του συστήματος και θα σας πω και κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε εσείς, έχουμε σχολεία αυτή τη στιγμή. Τι κάνει ένα σχολείο από τις 2 η ώρα και μετά? Όχι για μας, για τους μαθητές μας και την τοπική κοινωνία. Τι κάνει? Είναι ένα περίκλειστος χώρος, τον οποίο φροντίζουμε εμείς, απλά να μην εισέρχονται κάποιοι, ενώ θα έπρεπε να είναι το πόσιμο πολιτιστικής και αθλητικής ζωής για την τοπική κοινωνία. Και δεν μιλώ μόνο για τους Δραχομαγεδόνες, μιλώ για την επαρχία, αντί να φτιάχνουμε νέους πολιτιστικούς χώρους, γιατί δεν έχουμε τα σχολεία κέντρο ζωής για όλους μας. Λοιπόν, εγώ σύντομα θα προσπαθήσω να δείξω και να σας πω ότι με βάση αυτά που σας είπα, θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι δεν έχουμε αποκέντρωση στο εκπαιδευτικό σύστημα και το βασικό μας πρόβλημα είναι η επίτευξη της ευθυγράμμισης. Αυτό χρησιμοποιείται στην ιστορία, η ευθυγράμμιση του μετόπου. Άρα, να ευθυγραμμίσουμε με έναν μαγικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται οργανωτικά αυτό, όλα τα σχολεία. Και αντί να διδασκόμαστε από τα λάθη μας ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει με έναν τρόπο. Και μάλιστα, χωρίς να έχουμε βρει τους τρόπους με τους οποίους θεωρητικά, γιατί πρακτικά δεν γίνεται, θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε. Σε άλλα συστήματα και αξιολόγηση υπάρχει, και αποκέντρωση υπάρχει, και εμπιστοσύνη στον διευθυντή υπάρχει, και ο διευθυντής είναι ηγέτης, και δεν είναι ένα απλό, επιτρέψτε μου την φράση χωρίς να το, δεν θέλω να κάνω καμία κριτική σε αυτό το σημείο, είναι και εποχές που εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να αποφεύγουμε εντονότερα, απλώς ένα φερέφωνο ενός απρόσωπου οργάνου που ονομάζεται σύλλογος, ενώ ο διευθυντής θα πρέπει να είναι η ψυχή του οργανισμού που θα εμπνέει το σύλλογο διδασκόντων για να μπορεί να πάει μπροστά και να διαμορφώνει συνθήκες άμυνας και συνεργασίας με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους θα έχει αυτή τη συνεργασία. Λοιπόν, εγώ ας πούμε, επειδή θέλω να πω πολλά, σας πω συνθήκες άμυλας. Τι σημαίνει συνθήκες άμυλας? Υπάρχουν συνθήκες άμυλας στην ελληνική εκπαίδευση? Όχι, να σας πω γιατί. Γιατί δεν μπορεί να επιλέξει κανένας μαθητής στο σχολείο. Αν δεν επέλεγε ο μαθητής στο σχολείο, η παραγωγικότητα εγώ έτσι φρονώ όλων του συλλόγου και των εκπαιδευτικών οργανισμών θα ήταν μεγαλύτερη. Γιατί κανένας δεν θα θέλει να χάσει τους μαθητές του. Αναγνωρίζω τα προβλήματα. Μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες της χώρας, την ισιωτική του περιβάλλοντο, του ορεινού όγκου και ούτω καθεξής. Αλλά δεν το έχουμε πειραματιστεί ποτέ. Να δούμε τι σημαίνει ότι θα πας όχι στους Δραχομακεδόνες και στους Σαχαρνές και δεν θα πας, ας πούμε, στο Γαλάτσι, αλλά θα πας παραπέρα. Γιατί ο Νικολόπουλος ή ο συνάδελφος προηγουμένως με την ωραία του εισήγηση κάνουν εξαιρετική δουλειά στο σχολείο και έχουν ένα σωρό κατάλληλα προγράμματα
ενώ οι άλλοι είναι απλώς ευθυγραμμισμένοι με το πρόγραμμα. Τα επιμείνω στη λέξη ευθυγράμμιση και να το κρατήσετε αυτό, είναι μια τόσο αρνητική έννοια η ευθυγράμμιση που μου θυμίζει τη μαζοποίηση των πάντων και την εξαφάνιση της προσωπικότητας. Φυσικά αναφέρομαι σαν ανταλλητές, διευθυντής ενός σχολείου πρέπει να τα μείνετε. Όχι ότι εμείς ανταμιγόμαστε ιδιωτικά περισσότερο, προσέξτε, το ίδιο βαθμό, τέλεια χρήματα παίρνουμε. Λοιπόν, όπως επίσης και αρμοδιότητες περιφερειακές διευθύνσεις. Εδώ για να πάμε μια εκδρομή πρέπει να φτύσουμε αίμα. Ή για να φέρουμε έναν άνθρωπο να μιλήσει στο σχολείο, όπως θα σας δείξω με παραδείγματα προηγουμένως, αν δεν παραβιάσουμε τον νόμο, έχουμε συντηρήσει τόσο πολύ που στο τέλος λέμε άσχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για μένα το ποιοτικό σχολείο έχει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να προσθέσει και άλλα. Λοιπόν, δηλαδή έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Έχει ένα σύστημα οργανωμένης διδασκαλίας. Πώς διδάσκω, ένα κεντρικό άξονα. Παραδείγματος χάρη, τι διδάσκω στην πρώτη γυμνασίου, τι στη δευτέρα, τι στη τρίτη, στην έκθεση. Με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν τα έχουμε βρει αυτά και τα έχουμε λύσει. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν κάνει ό,τι θέλει μέσα σε ένα αυθόρμητο περιβάλλον όπου ο ίδιος είναι ο αρχηγός, χωρίς να δίνει λόγο πουθενά και χωρίς να υπηρετεί την ευρύτερη εκπαιδευτική ενότητα. Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία. Εύκολα σήμερα φτιάχνουμε βιβλία ηλεκτρονικά. Είναι πάρα πολύ ικανή η εκπαιδευτική μας. Φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο ηλεκτρονικό βιβλίο, π.χ. στην ιστορία, το οποίο το εμπλουτίζουμε με βίντεο και ούτω καθεξής. Βελτίωση κλίματος σε σχέση με τους γονείς και τους μαθητές. Εγώ το θεωρώ, αν θέλετε, από την πείρα μου, των 30 ετών και τα 15 χρόνια στη διεύθυνση ενός ιδιωτικού σχολείου, που ξέρετε ότι είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικό. Μία πρόταση που κάνω είναι κάθε καθηγητής να αναλάβει ως μέντορ 10 μαθητές, τους οποίους θα τους έχει από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη γυμνασίου, μια γυμνάμια γυμνάσια, ηλίκια, που θα προσπαθήσει να είναι δίπλα τους σε κάθε στιγμή, όχι στα μαθησιακά, όσο κυρίως στα κοινωνικά, ψυχικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει και την τροδότηση κλπ. Επιμορφωτικές διαδικασίες. Εμείς περιμένουμε την επιμόρφωση απ' έξω. Γιατί? Η επιμόρφωση πρέπει να είναι υπόθεση εσωτερική των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα των πιο μεγάλων μονάδων. Κρατήστε το λίγο αυτό, θα σας πω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει στη συνέχεια κατά τη γνώμη μου. Διαθεματικά μαθήματα, ο βιολόγος με το φυσικό, ένα ωραίο μάθημα, ανοιχτές πόρτες. Δεν θέλετε την αξιολόγηση, δεν θέλει η κεντρική διοίκηση. Μάλιστα, άκουστε, δημιουργήστε σχέσεις εμπιστοσύνης εσείς μεταξύ σας. Ας πηγαίνει ο διευθυντής ή οι καθηγητές, ο ένας στην τάξη του άλλου. Σε μένα, οι καθηγητές μου έχουν πει πολλά πράγματα. Και αν είχα τον χρόνο, θα μπορούσα να ζούσα ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει τις επισκέψεις αυτές, χωρίς ο ένας να υποπτεύει τον άλλο, και δίνει ο ένας συμβουλές στον άλλο. Δεν σημαίνει ότι τις αποδέχεσαι. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι ένας συνάδελφος καταπληκτικός, ο οποίος θα πει 500 πράγματα, και όλος που θα πει 4 πράγματα. Για την τάξη, αυτός που θα πει 500 πράγματα δεν είναι ο κατάλληλος. Για να ξέρει περισσότερα πράγματα. Αυτό το λέω για να ξέρουμε τα μεγέθη. Κάποιος όμως πρέπει να το επισημάνει αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να προσέξετε, επειδή είστε εκπαιδευτικοί, αυτό που λέει θεμελίωση σχολικών θεσμών. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αριστερά όπως το κοιτάτε. Θα ήθελα να το προσέξετε λίγο αυτό. Τι σημαίνει θεμελίωση σχολικών θεσμών. Θα το δείτε λίγο στα οργανωτικά που θα σας παρουσιάσω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω στην εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων. Ένα σχολείο πρέπει να είναι εξωστρεφής οργανισμός, να είναι στοιχείο της κοινωνίας και ταυτόχρονα να αφουγκράζει τη γέννη έξω από την κοινωνία. Να βγάλει τους μαθητές από τον περίπτωτο χώρο έξω. Να πάρουν πρωτοβουλίες οι μαθητές, να μάθουν να μιλούν, να μάθουν να σκέφτονται, να μάθουν να ρισκάρουν και να μάθουν να εκτίθενται. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όμιλοι, το ξέρετε, συνεργασίες με πολιτιστικούς οργανισμούς.
Θα σας δείξω στη συνέχεια κάποια πράγματα, γιατί προσωπικά έτσι επερηφανεύομαι για μια προσπάθεια την οποία έκανα από το 2012-2013 και μετά. Μαθητικά συνέδρια, και γι' αυτό θα σας το πω. Ανθρωπιστικές δράσεις, έγινε. Διαγωνισμός, συμμετοχές. Οικολογία, εθελοντισμός, τέχνες, MQN, ρητορικούς αγώνες. Γιατί δεν μπορείτε να διοργανώσετε σαν καλές ρητορικούς αγώνες στα σχολεία μεταξύ σας? Είναι πολύ εύκολο, ώστε να υπάρχει μια διασχολητή συνεργασία και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών. Τοπικούς αγώνες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα παιδιά να μιλούν, να εκφράζονται, να μην φοβούνται την έκθεση, να αποκτήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά προσόντα. Γιατί πρέπει να περιμένουμε εμείς την ανώτατη αρχή, το Υπουργείο Παιδείας ή παράδοση χάρη το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών να διοργανώσει αγώνες? Διοργανώστε εσείς. Λοιπόν, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα από την προσωπική μου εκπαιδευτική διαδρομή για να τεκμηριώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Είχα μία ιδέα, την οποία δεν την πέρασα στο σχολείο μου, σας μιλώ ειλικρινά, με εύκολο τρόπο. Να συνδέσω το σχολείο με πολιτιστικούς οργανισμούς. Και ξεκίνησα την προσπάθεια αυτή το 2013 με το Νομισματικό Μουσείο. Με κάποιο τρόπο πήγα και τους είπα, θέλω να κάνουμε ένα μαθητικό συνέδριο στο Νομισματικό Μουσείο. Με κυνηγήσανε. Εμείς με τα σχολεία. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τα σχολεία? Εμείς εδώ είμαστε ένας σπουδαίος πολιτιστικός οργανισμός. Με λίγα λόγια, μέσα στο πολιτικό, το έκανα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και από τότε ξεκίνησαν τα περίφημα μαθητικά συνέδρια. Ελπίζω να συμμετάσχετε. Λοιπόν, θα σας μιλήσω όλα αυτά που βλέπετε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, την UNESCO. Στην πραγματικότητα μπήκαν τα σχολεία μέσα στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Διοργανώθηκαν 4 διεθνή μαθητικά συνέδρια, όχι από τα εκπαιδευτήρια ΔΟΚΑ, αλλά από μια ομάδα συναδέλφων. Αν θέλετε, είχα εγώ την έμπνευση, μια ομάδα συναδέλφων, οι οποίοι είμαστε από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, ένα στην Τεργέστη, ένα στη Λευκοσία, ένα στην Νάπολη πέρσι, με 650 μαθητές στην Νάπολη και καθηγητές, και φέτος πάμε στο Βελιγράδι, με την UNESCO, το Ελληνικό Έντυπο Πολιτισμού και την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για τα 220 χρόνια από το θάνατο του Λίγου. Αυτές οι διοργανώσεις αφήνουν το στίγμα τους στην ψυχή των μαθητών. Δεν τα ξεχνούν ποτέ οι μαθητές αυτό το πράγμα. Ποτέ! Και σας μιλώ ειλικρινά, γιατί για πίσω από όλα αυτά τα πράγματα κρύβεται αυτό που ονομάζω εκπαιδευτικό ρομαντισμό έως μαζοχισμό. Το γνωρίζουμε αυτό, με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι όμως η πραγματικότητα. Για να αποκτήσει νόημα η δική μας η ζωή. Αν δεν αποκτήσει νόημα η δική μας η εκπαιδευτική ζωή, τότε σας πληροφορώ, δεν θα το μεταγγίσουμε αυτό στους μαθητές με τίποτα. Γιατί η τάξη είναι κουραστική. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για να κάνουμε τη ζωή της τάξης πιο ευχάριστη, πιο δημιουργική, πιο ωραία. Αν εμείς αισθανθούμε ωραία, θα αισθανθούμε και τα παιδιά. Λοιπόν, και εδώ θα τελειώσω, γιατί... Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, για να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε λίγο μεγαλύτερες σχολικές μονάδες και ένα επαρκή αριθμό καθηγητών, οι οποίοι όμως κάπως πρέπει να οργανωθούν μέσα στο σχολείο. Γιατί δεν μπορεί ο εκλεκτός συνάδελφος να πει, ξέρετε, έχω ένα μαθητικό συνέδριο αύριο που το διοργανώνουν αυτοί στο Βελιγράδι. Ποιος το θέλει, δεν είναι πληστηριασμός. Μισό λεπτό. Σε τι αφορά, είναι μια ιστορική, πολιτιστική, φιλολογική δράση. Μάλλον, έχω οργανώσει και έχω πει ομάδα εργασίας φιλολογών. Έχω τοποθετήσει έναν επικεφαλής που μπορώ να τον ονομάσω συντονιστή. Και ο συντονιστής της ομάδας φιλολόγων ή των μαθηματικών ή των φυσικών ή των πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. Είναι αυτός που θα πάρει το πράγμα αυτό, την πρόταση αυτή, η οποία θα φτάσει στο γραφείο του διευθυντή, θα τη βάλει μέσα στην ομάδα του. Και θα λειτουργήσει αυτόν. Δηλαδή, τι προτείνω απλά.
Το χωρισμό του συλλόγου, του απρόσωπου συλλόγου, στις ομάδες εργασίας. Ομάδες εργασίας φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, πολιτιστικών δράσεων και το καθεξής. Και τη δημιουργία πολλών μικρών ηγετών κάτω από διευθυντή. Αν έχω διευθυντής και διευθυντής ασχολούνται και με τα γραφειοκρατικά, χρειαζόμαστε ομάδες εργασίας οι οποίοι θα αναλάβουν την επιμόρφωση και όλες αυτές οι δράσεις. Άμυλα μεταξύ τους, ώστε αν κάποιος κάνει κάτι, να είστε σίγουρος ότι θα θελήσει και ο άλλος να κάνει. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, ποιος είναι ο πολλαπλασιασμός όλων των παραγωγικών δυνάμεων των καθηγητών και του σχολείου. Με αυτό τελειώνω.